τον Κωνσταντίνο τον Ραπτόπουλο, ο οποίος δήλωσε ότι δεν είναι ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι είναι κρυφό ΠΑΟΚ. Θέλω να το ρωτήσω κάτι. Αν η κόρη του μετά το ντάμπλ έβγαινε έξω και πανηγύριζε το πρωτάθλημα, θα έβγαινε μαζί της. Μα βγήκε. Βγήκε μαζί της, βγήκε. Βγήκε μαζί της. Βγήκε στο Λευκοπύργο, ήταν μαζί της. Μπράβο. Κύριε, τόσο μαγκάκι ΠΑΟΚΣΑΚΙ, άκου εδώ εμένα. Τρέζοντα κόκκινο. Άκου ρε, άκου. Λέω ρε Ευγενία, θα με ορμήξει κανένα. Λέω, θα μην πάμε λο κάτω. Έλα μαζί μου, λέει, μη φοβάσαι. 15 χρόνια. Πάω. Σόπα. Εκεί στο απέναντι από το Λευκοπύργο έχει δύο μαγαζιά. Στο Φαμιλιάνο. Και λέω, Ευγενία, πάνε πανηγύρισε για την ομάδα σου. Κάτσε εδώ. Όχι, μου λέει, θα έρθει μαζί μου. Ρε εσύ, Ευγενία, λέω, θα γίνει κανένα μανούρα. Λέω, δεν. Έλα, λέει, μαζί. Πετάγεται ένα, λέει. Κοπελιά, μην τον παίρνει μαζί σου, τον πλακό σου. Και τι λέει η κοπελιά που είναι πάω σου. Θα του κλάσουν τα αρχίδια, λέει. Μιλάω τώρα, ΠΑΟΚΣΑΚΙ, παίζει στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ K15, βέβαια κοντούλα είναι. Δεν θα παίξει μεγάλο βόλεϊ, αλλά αθλήτη. Σωστά είπε, θα σου κλάσουν τα φρύδια. Ναι, έτσι. Ναι, τα φρύδια. Καλά, επειδή τι θα σου κάνουν τα φρύδια, τι μπορεί να στα κάνουν. Πολύ πολύ να στα βγάλουν λίγο το τσιμπιδάκι, να στα σκιάξουν. Γιατί σαν του καραμαλί. Τι λέει, το πολύ πάρει, δεν κάνω δύο μπουνιέ. Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση ακόμα. Είναι δύσκολη, βέβαια, άμα θε απαντά. Αν σε λέγανε τώρα εσένα να προτιμήσεις έναν από το πρωτάθλημα πρόεδρο να τον πετάξεις έξω και να κρατήσεις τον άλλον, ένα ανάμεσα στο Μαρινάκι και το Σαβίδι, ποιο θα διάλεγες να κρατήσεις ότι είναι απαραίτητος, ας πούμε, για την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου? Το χοντρό δεν το χωνεύω. Σωστός. Δεν γουστάρω τους χοντρούς. Καλά, αυτό δεν έχει. Άμα ήταν λεπτός θα έλεγε τον... Και τους αλαζόνες. Άκουμε εμένα, άκουε εμένα. Εγώ βρέθηκα με τον Σαβίδη μία φορά. Ναι. Όταν με είδε ο Σαβίδης, κόντεψε να πάρει το όπλο και αρχίζει να πυροβολάει. Έλατε, εντάξει. Στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Άκουε εμένα. Ξέρεις τι μου είπε? Δύο αγωνιστικές. Ξέρεις, μου λέει, εσύ στο Μετρόπολης που μιλάς για μένα, ότι εγώ από σένα, λέει, είμαι πιο τρελός. Άμα θέλω, μου λέει, αγοράζω το Μετρόπολη σήμερα και το πουλάω την άλλη μέρα. Το άκουσα ο Ανδρώνης αυτό και χάρηκε, βέβαια. το δεξί του χείλος έφτασε μέχρι τα αυτή από το γέλιο. Και τι του απαντάω του Σαβίδη? Κάτσε να ακούσουμε. Του λέω, κύριε Σαβίδη, σας σέβομαι. Άκου τι του είπα. Στην μπάλα, λέω, δεν χαμπαριάζεται από μπάλα, λέω, σας το λέω, το ξέρετε. Αλλά ξέρετε, λέω, ότι εσείς είστε τρελός με δισεκατομμύρια. Εγώ είμαι τρελός απέντερος. Οπότε η δικιά μου τρέλα, λέω, μετράει παραπάνω. Καταλαβαίνεις, του λέω, ότι αν ήμουν εγώ τρελός σαν και εσένα. Έγινε αυτό, ναι. Πριν το μάτς Τρίπολη ΠΑΟΚ 3-2, ναι. Λέει, άμα θέλω, λέει, εγώ. Και βέβαια, το Σαβίδι με ρουφιανέψανε ότι τον βρίζω, ενώ δεν τον έχω βρίσει. Τον έχω πει για την μπάλα επάνω πράγματα, τα οποία δεν γουστάρω που έχει κάνει σε μεταγραφές και τέτοια. Κάτι ρουφιάνει στη Νέα Υόρκη, σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Νέα Υόρκη. Φυσικά το γλύφαν και να το δαγκώσουν κανένα φράγκο, να πούμε. Τον κάνω τον καλό. Όπως τον κάνω τον καλό. Όπως τον κάνω τον καλό, το Σαβίδι, αυτοί οι παμποντιακές ενώσεις, τρίχες, επειδή τον είπαν, λέει, Ρώσο, βγαίνουν στα ραδιόφωνα και σε εμάς και πάνε να υπερασπιστούν τον Σαβίδι. Έχει ανάγκη ο Σαβίδις, ρε Πόντι, να τον υπερασπιστείτε. Αλλιώς θέλετε να του δαγκάσετε κάνα φράγκο κι εσείς, αυτό κατάλαβα εγώ. Δεν το κατάλαβα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τον είπε, λέει, Ρώσο, ο χοντρός. Το θέμα είναι η τακτική. Και το πώς εφαρμόζει την πολιτική που θέλει να διαμορφώνει, να δασμένη την κοινή γνώμη ο Ολυμπιακός. Γιατί τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τον κερδίσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ψάχνει δόλιους τρόπους. Ξέρεις τι μαγιά. Γιατί αν ο Ολυμπιακός φέτος, Κωστή Ραπτόπουλε και φίλοι ακροατές, μείνει άτιτλος γιατί τη συνεχόμενη χρονιά. Έχει πρόβλημα ο χοντρός. Θα έχει πρόβλημα. Επικοινωνιακό μεγάλο. Ο Φαταούλ. Έχει. Όχι επικοινωνιακό μόνο. Με τον κόσμο του. Ιδίως γιατί δεν ενίσχυσε την ομάδα του Ολυμπιακού. Γενάρη. Πήρε 32 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Και πήρε τον 38χρονο Βαλμπουενά. Έτσι. Και παίζει με τον Τζιμίκα. Έτσι. Ο Κόκαλης στη γωνία τον περιμένει. Και αν δεν ήταν η ΚΕΔ να μην του φυρίξει 4 πέναλτι μάτια, με Όφη 2, με Αστέρα Τρίπολης 1 και με τον. Ποιον ήταν το άλλο. Σταμάτα και εσύ πήρε διαιτησία. Και οι δύο πήρε. Αυτά εσύ δεν πήρε. Αδικημένοι είναι αυτοί. Ο πήρα και οι δύο. Εγώ είπα δημόσια. Η πιο αδικημένη ομάδα στην Ελλάδα είναι ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Να ολοκληρώσω. Τέσσερις πεναλντάρες οφθαλμοπανέστατες, οι οποίες όλος τυχαίως το σκορ του Ολυμπιακού ήταν ή 1-0 νίκησε ή 2-1. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν δίνονταν απέναντι, ο Ολυμπιακός μπορεί να είχε 4 ισοπαλίες
Δηλαδή 8 πόντους λιγότερους. Αυτό δεν είναι αδικία για τον ΠΑΟΚ. Άλλο αυτό. Οκ, okay. Έγινε λοιπόν, Κώστα. Καλή συνέχεια, θα τα να σε καλά, να σε εγώ καλά. Θα δώσω μια συμβουλή. Δεν το ρώτησες, θα δώσω μια συμβουλή τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Όλοι τα παιδιά μας τα έχουμε αδυναμία, τα αγαπάμε, τα λατρεύουμε, τα κάνουμε χατήρια κτλ. Μην αφήνει τον Γιώργο να κάνει μεταγραφές. Να μην αφήνει να κάνει μεταγραφές. Μην αφήνει τον Γιώργο να βάλει την υπογραφή. Ένα πράγμα. Επειδή όλοι έχουμε παιδιά και ξέρουμε πώς είναι να έχει παιδί και πώς είναι να είναι και λίγο χαϊδεμένο. Και εγώ χαϊδεμένο το έχω. Που δεν έχει λεφτά το δικό μου το παιδί. Φαντάζεσαι ο άλλος τώρα τι καλά, έχει. Καλά, συνήθως την κόρη ο πατέρας ναι. Την έχει. Μην αδυναμία. Τον αφήνεις να κάνει μεταγραφές. Εδώ μιλάμε για γιο όμως, έτσι. Ναι, μην τον αφήνεις. Και εγώ θα δώσω μια συμβουλή στον κύριο Μαρινάκη να κάνει πρώτα ομάδα και μετά να βγάζει ανακοινώσεις και να εγώ, λέει για ρόλο. Εγώ το δώσω στον Δήμαρχο. Έτσι, να λέει για στημένα πρωταθλήματα γιατί κύριε λοιπόν. Μαρινάκη. Και τα συνεταιράκια σας και τα παπαγαλάκια σας, να σας πω λίγο κάτι. Το στημένο πρωτάθλημα που λέτε στην ανακοίνωσή σας, την επίσημη, ως ΠΑΕ Ολυμπιακός. Για το φετινό, λέει. Στο στημένο φετινό πρωτάθλημα που λέτε. Άρα το έχασε, λέει. Γιατί κατηγορείτε. Όχι, αλλού θέλω να πάω. Άμα είναι στημένο, το έχασε, λέει. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Όχι, άλλο θα πω. Αυτή τη στιγμή που κατηγορείτε ότι το πρωτάθλημα είναι στημένο για ένα ολοκάθαρο γκολ. Το οποίο θέλετε να το χαρακτηρίσετε εσείς και τα παπαγαλάκια σας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που χρηματοδοτείτε και είστε χορηγοί ως offside. Σε αυτό λοιπόν το πρωτάθλημα που λέτε ότι είναι στημένο, είστε πρώτοι. Εσείς. Ωραία τα λέω. Εγώ, περίμενε και εγώ θα πω. Στιγμή. Ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ θα πω. Μπράβο, 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 συγχαρητήρια. Καλώς. Μαζί του κάνω εκπομπή. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιεις θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.